Κύριε Διαμαντόπουλε, εσείς από την αρχή υποβάλλατε μια μήνυση για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά γνώσεων για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Όχι διερεύνηση προανακριτική, υποκατακτική, μήπως τυχόν προκύψουν στοιχεία ούτως ώστε να ασκηθεί ποινική δίωξη μετά. Καταρχάς υπήρχε η άποψη ότι υπήρχε αυτοκτονία. Η υποψία αυτή απετέλεσε τροποντινά και μία τροχοπέδη και ένα εμπόδιο στις προανακριτικές αρχές του λιμενικού σταθμού Ισθμίων Κορινθίας. Χάθηκε και πολύτιμος χρόνος για την ανέβρεση στοιχείων και την αναζήτηση στοιχείων τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν πάρα πολύ και να φωτίσουν την υπόθεση. Απεκαλύφθη ότι σε ένα χρονικό διάστημα α, πριν την εξαφάνιση και το θάνατο, είχαν αναλυφθεί τμηματικά ποσά γύρω στις 20 έως 25.000 ευρώ. Δίχως η οικογένεια να γνωρίζει το παραμικρό. Την δε συγκεκριμένη ημέρα της εξαφάνισης έχουμε αναλήψεις ενός ποσού 500 ευρώ. Έχει ζητηθεί η άρση του τραπεζικού απορρίτου εάν τυχόν έχουμε καταθέσεις από τη Θανούσα σε κάποιο λογαριασμό. Για να τους ώστε να δούμε σε ποιον ανήκει αυτός ο λογαριασμός και σε ποιον κατατίθενται τα χρήματα. Έχουμε και το εξής περίεργο. Βρέθηκαν κάποια αντικείμενα της Θανούσας. Έκθεση αυτοψίας δεν υπάρχει. Η ανάκριση στην ουσία, έτσι για να είμαστε πολύ ειλικρινείς, ξεκίνησε το Σεπτέμβρη του 2022. Ζητάμε να προσκομιστεί από το λιμενικό σταθμό Ισθμίων οποιοδήποτε έγγραφο υπάρχει. Τοξικολογική έκθεση, ιατροδικαστική έκθεση. Έκθεση αυτοψίας. Έκθεση για την ανέβρεση των πραγμάτων της Θανούσας. Πού βρέθηκαν και ποιος θα βρήκε. Και πότε. Και πότε. Κάποια στιγμή ο σύζυγός της, δύο χρόνια μετά κιόλας από το θάνατο, σας προσκομίζει ένα σημείωμα. Βρέθηκε ένα σημείωμα που έλεγε σταμάτα να με ψάχνεις, γιατί θα φας το κεφάλι σου. Το δώσαμε τουλάχιστον να ερευνηθούν και να διαπιστωθεί από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών τι υπάρχει από τα αποτυπώματα. Δεν βρέθηκε τίποτα. Εντάξει, δεν βρέθηκε τίποτα. Το έγγραφο με το οποίο γνωστοποιείται η μη ανέβριση οπουδήποτε αποτυπώματος επάνω σε αυτό το σημείωμα, το απειλητικό, πού είναι. Δεν το έχουμε λάβει.